Δρυμία επίθεση εξαπέλυσε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Πατρών Κώστας Πελετίδης κατά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών για το θέμα της νότιας χάραξης. Όπως τόνισε ο κύριος Πελετίδης, οι αρμόδιοι καθυστερούν το να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν με τα Δημοτικά Συμβούλια της Πάτρας αλλά και της Δυτικής Αχαΐας, έτσι ώστε να δημιουργήσουν τετελεσμένα και τελικώς να περάσει η πρόταση του Υπουργείου για την Νότια Χάραξη, η οποία όμως θα καταστρέψει το κομμάτι από το Μιντιλόγλι μέχρι την Κάτω Αχαΐα. Κάναμε τόσες επαφές, πέρασαν τόσοι μήνες. Για το θέμα της χάραξης στην Πάτρα έχουν έρθει που υποσχεθήκανε. Ποια είναι η χάραξη η οποία θα υπάρχει? Ποιος είναι ο τρόπος? Ακόμα περιμένουμε να εκδηλωθεί το ΕΟΗΕ. Αλλά τους έχουμε διαμηνήσει και τους διαμηνύουμε με κάθε τρόπο ότι αυτό που γνωρίζουν ότι θα γίνει με έναν τρόπο που θα έρθουν κάποτε, διότι ο χρόνος κυλάει, και όσο περνά ο χρόνος μετά θα έρθουν και θα μας πούν ότι, ξέρετε, αυτό ανήκει σε ένα πρόγραμμα το οποίο κινδυνεύουμε να χάσουμε τόσα εκατομμύρια, δεν θα βρούμε, δεν θα κάνουμε, να τα ξεχάσουν αυτά. Κουτοπονηριές από μέρους της κυβέρνησης δεν περνάνε σε εμάς. Αυτά πάνε να τα κάνουν εκεί που ξέρουν να τα κάνουν. Όσο εκ τούτου να ξέρουν ότι θα παρά την αυτήν, ότι καιρός είναι ή θα συζητήσουν σοβαρά με την Δημοτική Αρχή της Πάτρας, με την πόλη μας, με το Δημοτικό της Συμβούλιο, ή αλλιώς θα βρουν κάποιον αντίπαλο ο οποίος δεν θα κάθεται να χωρατεύει μαζί τους.